εσπερινός της γιορτής του Αγίου Ιεκίνθου την Παρασκευή, αύριο, 2 του μήνα. Κάτω από το φως των αστεριών. Των αστεριών και των κεριών. Δηλαδή. Δεν θα έχουμε δηλαδή τεχνολογική υποστήριξη, ούτε μικρόφωνα, ούτε εννοείται. Θα έχουμε τα άστρα από πάνω και από κάτω κεριά λευκά στα χέρια του κόσμου. Αυτή τη συνάντηση θα κάνουμε στον Άγιο Ιάκητο, σε ένα δροσερό χώρο, που η εποχή το προκαλεί αυτή, δηλαδή η ανάβαση. Θα έχουμε τη λειτουργία, η οποία πάντα είναι κατανοητική, έτσι αλλιώς στην απόλυτη ησυχία, με απλά μέσα με καλούς ψάλτες, τον πατέρα ιερέα, τον παπά Γιώργη, τον πατέρα, τον παπά Ανδρέα, τον Κεφαλογιάννη. Και στη συνέχεια έχουμε μια συναυλία, θα το πούμε έτσι, με δύο, με τρεις χοροδίες στο θέατρο του Αγίου Ιακίνθου. Η Χειρά θέλει μια πολύ γνωστή χοροδία στον Κουσόνα με φωνές μαγικές γυναικείες και η νεοσύστατη από 2 και 3 χρόνια τώρα του Δύο Μανογείων που συμπράττει μαζί με τη χοροδία από τις Ίσες. Τι όμορφα που είναι όλα αυτά. Με πάνε έτσι κάπου αλλού στο καλοκαίρι, στις ομορφιές του καλοκαιριού, σε αυτές τις υπέροχες, πραγματικά υπέροχες βραδιές. Σου έχουν λείψει τα Ιακίνθια? Ναι, τα Ιακίνθια είναι μια, φανταστείτε, 22 χρόνια τα κάνουμε και ήρθε ο κορονοϊός να μας κάνει ένα σπάσιμο, στο πούμε έτσι. Και εμείς προσπαθούμε με κάποιο τρόπο να κάνουμε, φυσικά θα κάνουμε Ιακίνθια φέτος, στο χωριό μέσα, στα Νόγια δηλαδή, με υποστήριξη του Δήμου και της περιφέρειας, γιορτές οι οποίες θα αφορούν τη μάνα. Τη μάνα που γέννησε, τη μάνα που δεν γέννησε. Και αυτό αφορά και όλο τον Ψιλωρίτη γύρω-γύρω, τα χωριά του Ψιλωρίτη, διότι θα κρεμάσουμε, θα στολίσουμε τα μπαλκόνια όλων των χωριών από τα υφαντά, το μανάδο μας, το γιαγιάδο μας πίσω. Αυτά τα υπατανίες αυτές θα βγουν σαν μια γιορτή του παρελθόντος, σαν μια φωνή του παρελθόντος που μας υποδεικνύει και μας λέει ότι θυμήσαμε την εποχή αυτή, τη χαμηλώσαμε. Και ίσως αυτή η τέχνη των παλιών ανθρώπων να μας παρακινήσει σε κάτι καινούργιο, σε κάτι που μας επαναπροσδιορίσει, εν πάση περιπτώσει. Έτσι λοιπόν, φανταστείτε το Ψιλωρίτη, όλα τα χωριά γύρω-γύρω, με προμένα τα μπαλκόνια, φαίνεται σαν τριαντάφυλλο από τον ουρανό. Σαν τριαντάφυλλο ανοιχτό. Έτσι λοιπόν, γιορτάζουμε φέτος τα Ιακίνθια με πολλές γιορτές. Θα έρθουν χορεύτες από την Ισπανία, να χορεύσουν φλαμέγκο, γιατί και είμαστε χορεύτες από τα Νόγια και από τη Λύκειο Ελληνίδων. Πόντιες, θα είναι μόνο γυναικείες παρουσίες. Είναι όλα αυτά τα μοναδικά που λέω ότι μας αλείπουν τις περισσότερες φορές, που τώρα μας έχουν στριμώξει λίγο παραπάνω και ο καθένας από εμάς θα αναζητεί, αναπολύει αυτά τα οποία έχει ζήσει. Φαντάζομαι ότι με ό,τι κάνετε φέτος και όπως το κάνετε πάντα, με όλα εκείνα τα απαραίτητα τα υγειονομικά τα μέτρα, γιατί τώρα κάποιος που μας ακούει θα λέει ότι άρα μπορώ να ανέβω αύριο στον Εσπερινό, στον Άγιο Ιάκηθο. Βεβαίως, υπακούμε ακριβώς αυτό που πρέπει να κάνει η εποχή. Είμαστε αρκετά σοβαροί για να το κάνουμε αυτό. Και να πω ακόμα ότι τα Ιακίθια τα φετινά είναι αφιερωμένα σε μια γυναίκα, εξής να το πω, η οποία υπήρξε μαμή για 40-50 χρόνια στο χωριό και ξεγέννησε 2.500 παιδιά, η οποία δεν έκανε παιδιά ίδια. Και τα Ιακίθια είναι αφιερωμένα σε αυτή τη γυναίκα, την Κατερίνη, την Βρέτζο, την Παρογιάννη, μια γυναίκα που έχει πεθάνει φυσικά, και εμείς της ετοιμάζουμε μια πρωτομή. Ήδη τη φτιάχνει τώρα, δηλαδή έρχεται από την Ιταλία, έχει έρθει μια πολύ γνωστή γλύπτρια, η Λάουρα Ζίζη, και η οποία ετοιμάζει την πρωτομή της, η οποία θα βάλουμε στο ιατρικό κέντρο πάνω, μαζί με τους άλλους γιατρούς που έχουμε εκεί πέρα. Είναι αυτό που είπε στην αρχή για τις μανάδες που γέννησαν, τις μανάδες που δεν γέννησαν αλλά μεγάλωσαν παιδιά. Φαντάζομαι ότι και ο συμβολισμός με το λευκό κερί κάτι έχει να πει, γιατί δεν είναι μόνο να φωτίσει ο καθένας ξεχωριστά την παράσταση, αλλά είναι το λευκό κερί σε εκείνες τις αγαπημένες ψυχές, τους ανθρώπους, τους δικούς μας που έχουν φύγει. Αυτό νομίζω. Ο καθένας με το κερί θα στείλει κάπου τη σκέψη του και αυτή θα το λάβει, όπου και να είναι. Διότι λέει τη μάνα, είτε την έχεις, είτε δεν την έχεις, είναι πάντα εκεί.